Λοιπόν, η ιστορία του Βεζούβιου. Ναι. Ένας Αμερικανός, ο οποίος είναι 23 ετών, με την οικογένειά του, ήρθε στην Ιταλία και αποφάσισε να κάνει εναλλακτική διαδρομή για να ανέβει στον κρατήρα, όχι με τους άλλους τουρίστες. Δεν πλήρωσε εισιτήριο. Ανέβηκε κοντά στον κρατήρα και σαν να μην του έφτανε η εναλλακτική διαδρομή, θέλησε να βγάλει, όπως είπατε, και σέλφι. Έπεσε μέσα. Ευτυχώς σταμάτησε στα 15 μέτρα. Υπήρχε μια εξοχή όπου μπόρεσε σε κάποια φάση να γραπωθεί και άρχισε να φωνάζει. Πήγανε πεπειραμένοι ορειβάτες, οι οποίοι ξεναγούν και τους τουρίστες, τον τράβηξαν με σκοινιά, ναι. Κατάφερε να ανέβει. Ευτυχώς έχει μόνο εκδορές και αμυχές, δεν έχει κάτι άλλο. Πάρα αλλά καλά. Βέβαια καταγγέλθηκε στη δικαστική αρχή και θα πρέπει να πληρώσει τεράστιο πρόστιμο, διότι όλα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, απαγορεύονται και για την ασφάλεια τη δική του και για την ασφάλεια όλων των άλλων τουριστών. Προφανώς δεν είχε αντιληφθεί τι έκανε. Ναι. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Δεν νομίζω ότι για να μην πληρώσει τα 10 ευρώ εισιτήριο έγινε όλο αυτό, αλλά γιατί ήθελα να φτάσει πιο κοντά στον κρατήρα και να βγάλει αυτό το selfie που τελικά έχει γίνει λόγω του. Είναι μια ωραία ιστορία να λέει στα παιδιά του. Όταν ήταν νέος και πήγε στην Ιταλία και έπεσε μέσα στον κρατήρα του Βεζούβιου.